Πάμε να δούμε τι έκαναν αυτοί οι θερμόημοι στο Κούριο και έχουν γίνει πρώτη είδηση σε πολλά μέσα και του εξωτερικού. Καλό μεσημέρι, κύριε Αριστοτέλους. Καλημέρα σας. Τώρα δηλαδή πώς μπήκαν αυτοί και έκαναν ταινία ακατάλληλου περιεχομένου, γύριζαν ταινία στο Κούριο. Δυστυχώς το πώς μπήκαν δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Σίγουρα σε αυτήν την φάση δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Είναι μια ανόητη πράξη, σίγουρα, την οποία το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει καταδικάσει από την πρώτη στιγμή και έχει λάβει από την πρώτη στιγμή όλες τις απαραίτητες, έχει ακολουθήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και τα διαβήματα με την αστυνομία Κύπρου για τον εντοπισμό αυτών των προσώπων, καθώς προκύπτουν σημαντικά ποινικά πλημελήματα. Ένα λεπτό, δηλαδή το Κούριο είναι ανοιχτό, μπαίνει και βγαίνει όποιος θέλει. Όχι, όχι. Το Κούριο είναι επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος, ναι, ο οποίος είναι ανοιχτός για το κοινό. Υπάρχουν στο χώρο, προφανώς και υπάρχουν αρχαιοφύλακες στο χώρο, είναι όμως, μην ξεχνάτε, ένας από τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου. Ναι, κατανοητό. Δηλαδή, αυτοί μπήκαν ως επισκέπτες στο Κούριο. Δεν γνωρίζουμε καταρχήν πότε μπήκαν. Δεν ξέρουμε καν πότε μπήκαν, ναι. Δεν γνωρίζουμε. Είναι αυτό που προσπαθούμε μέσω της αστυνομίας να μάθουμε κι εμείς περισσότερες πληροφορίες, ακολουθώντας ίσως το ηλεκτρονικό τους αποτύπωμα. Ναι, γιατί δηλαδή αντιλαμβάνεστε, για να γίνει όλη αυτή η ταινία κατάλληλου περιεχομένου, χρειάζεται χρόνο. Στέλνουν χρόνο. Και δεν τους πήρε κανείς είδηση, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ναι, ναι, όπως μπορείτε να απολογίσετε κι εσείς, σίγουρα σε έναν τεράστιο και τόσο να χανεί χώρο, αν θέλει να κρυφτεί κάποιος, μπορεί να το κάνει. Κρύφτηκαν, δηλαδή δεν πήγαν ξέρω στη βάση του Κουρίου, ήταν κρυμμένοι. Ναι. Πότε συνέβηκε το βίντεο αυτό, πότε γυρίστηκε το βίντεο αυτό. Βρισκόμαστε όμως εμείς ως Τμήμα Αρχαιοτήτων ήδη σε προχωρημένες διαδικασίες εδώ και τα τελευταία 2 χρόνια για να εγκαταστήσουμε επαυξημένες τρόπους ασφάλειας. Έχετε δίκιο, γιατί τώρα να μπαίνουν να κάνουν ταινίες σε κατάλληλου περιεχομένου και να μην τους παίρνει κανείς είδηση, αυτό είναι πρόβλημα, κυρία Αριστοτέλους. Πρέπει να το δείτε και να ελέγξετε. Γιατί μπορούν και να κάνουν και οτιδήποτε άλλο και να μην ξέρουμε τι γίνεται. Ναι. Μα ακριβώς για να προλάβουμε οποιασδήποτε άλλες παραβατικές δραστηριότητες στους αρχαιολογικούς χώρους, προωθούμε την εγκατάσταση ψηφιακών τεχνολογιών. Αν δεν υπάρχουν κλειστά κυκλώματα, δηλαδή δεν έχετε κάμερες να ελέγχετε τι γίνεται. Έχουν ήδη εγκατασταθεί σε πρώτη φάση στο αρχαιολογικό πάρκο κάτω Πάφου και έχουν μετριάσει κάτω πολύ την παραβατική δραστηριότητα και βρισκόμαστε τώρα στο στάδιο της εξέτασης, αν θέλετε, για την εγκατάσταση του ανάλογου. Τώρα ζητήσατε να αποσυρθεί αυτή η ταινία κατάλληλου περιεχομένου ή πάει δεξιά και αριστερά χωρίς... Βεβαίως, όλα τα απαραίτητα διαβήματα γίνονται από την αστυνομία Κύπρου. Έχουμε εμπιστοσύνη ότι σύντομα θα λυθεί αυτό το θέμα. Σύντομα θα λυθεί, μάλιστα. Μα να μάθουμε πρώτα πότε μπήκαν, τι έκαναν, πόση ώρα και όλα τα υπόλοιπα. Πολλά τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα, κύριε Αριστοτέλους. Περιμένουμε απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.